Ώρα να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Μυρωδιά, τον γλύπτη, τον οικαστικό, να συζητήσουμε για την πανδημία, για την διαχείριση της κατάστασης, τι γίνεται με τους καλλιτέχνες, αν υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται ακόμη και με το πώς ζουν καθημερινά. Αντώνη, καλώ ήρθε να σε καλωσορίσουμε. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα με την πανδημία, αλλά και με την διαχείρισή της. Ουσιαστικά αυτό που με πειράζει, αυτό που με βαρύνει και βαρύνει και όλους τους καλλιτέχνες ε, γιατί μιλάω εξ των καλλιτεχνών αυτή τη στιγμή είναι ότι η πανδημία διασπά η διαχείριση της και ο με τον οποίο έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου είναι ότι διασπά τον κοινωνικό ιστό. Τι σημαίνει αυτό. Ο καλλιτέχνης έχει ε, ανάγκη ε, τον, ε, την κοινωνία, τους ανθρώπους, το, την επαφή και τις σχέσεις με τον κόσμο. Και η πανδημία ακριβώς του απαγορεύει να έχει αυτό το στοιχείο. Μην ξεχνάμε ότι ο καλλιτέχνης ε, είναι μέρος της κοινωνίας, δεν είναι ξεκομμένος όπως πολλοί πιστεύουν. Ε, παίρνει μέσα από την κοινωνία για να δημιουργήσει και ακριβώς απευθύνεται με το έργο του σε αυτό το κοινό, σε αυτή την κοινωνία. Που σημαίνει ότι η συνθήκη αυτής της σχέσης έχει διαραγεί αυτή την εποχή. Αυτό είναι το πρώτο και σημαντικό πρόβλημα που νομίζω επιβαρύνει όλους τους καλλιτέχνες. Πώς την βλέπεις την διαχείριση της πανδημίας? Η διαχείριση, σαφώς, ας μιλήσουμε αρχικά για το καλλιτεχνικό κόσμο, η διαχείριση ασφαλώς έπληξε σε μεγάλο βαθμό πάλι τους καλλιτέχνες. Και αυτό έρχεται σε μία συνέχεια της οικονομικής κρίσης που πάλι ο καλλιτέχνης ήταν το μεγάλο θύμα και ο πολιτισμός ε, που εκπροσωπεί ήταν το μεγάλο θέμα, θύμα της, α, των περικοπών ε, των οικονομικών της προηγούμενης κρίσης με, σε πάρα πολλά επίπεδα. Πρώτα απ' όλα έχασε ε, ένα μέρος των, α, αυτών που... Των, που είχε κερδίσει πολλά χρόνια νωρίτερα ως μία ιδιαίτερη ομάδα δημιουργική μέσα στην κοινωνία επαγγελματικά, ασφαλιστικά, φορολογικά και αφετέρου έφτασε να μην έχει αυτή τη δυνατότητα μέσα από την υποαπασχόληση σε πολλές περιπτώσεις, ετεροαπασχόληση, ανεργία, από τις ματαιώσεις των εκθέσεων και κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας, να μην έχει τρόπο να μεταφέρει, να κοινωνήσει στον κόσμο την δημιουργία του και να εξασκήσει τη δημιουργικότητά του. Υπάρχουν προβλήματα βιοπορισμού, υπάρχουν προβλήματα σοβαρά στον χώρο των καλλιτεχνών. Υπάρχει, υπάρχει έντονο βιοποριστικό και μπορώ να γκρινιάζω ε, ω οικαστικό, αλλά σκέφτομαι παράλληλα και ε, συμμερίζομαι τους μουσικούς, τους ηθοποιούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα από μας. Δηλαδή για αυτούς είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα αλλά και για μας τους οικαστικούς, με τις ματαιώσεις των εκθέσεων, δραστηριοτήτων, με την α, έλλειψη κάποιων α, υποδομών που θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε, να έχουμε, να συνεχίσουμε τη δημιουργική μας δουλειά, ε, είναι εξίσου δύσκολα. Ε, υπήρξαν κάποια ελάχιστα βοηθήματα σε μια πολύ μικρή μερίδα καλλιτεχνών και αυτό έγινε μετά από έντονες διεκδικήσεις που κάναμε όλοι μαζί οι καλλιτέχνες το τελευταίο διάστημα η διαφορά είναι ότι δεν είναι αρκετά για να μπορέσεις να συντηρηθείς πόσο μάλλον να διατηρήσεις το εργαστήρι σου να διατηρήσει ένα τρόπο ζωής ε, κάπως ανεκτό, να αγοράσει πρώτε πρώτες ύλες σου, να μπορέσει να παράξεις ε, ένα έργο. Θα έπρεπε να υπάρχει άραγε περισσότερη στήριξη. Νομίζω ότι θα μπορούσε να στηρίξει λίγο περισσότερο το κράτος τους καλλιτέχνες ε, με λίγο καλύτερους όρους να μην αποκλείει ομάδες να μην δημιουργεί ή να μην συσχετίζει ομάδε ε, καλλιτεχνών με, το, με τα εργασιακά και με τα ε, ασφαλιστικά συστήματα. Γιατί κάτι τέτοιο έχει γίνει μέσω του εργάνι και του Μητρώου Καλλιτεχνών που θέσπισε σχετικά ε, πρόσφατα το Υπουργείο Πολιτισμού και να δώσει λίγο μεγαλύτερο ε, περιθώριο στους καλλιτέχνες να μπορούν να συνεχίσουν το δημιουργικό του έργο. Είναι κάτι που θα μπορούσε να έχει έναν ανταποδοτικό χαρακτήρα στην κοινωνία σε τόσο δύσκολες συνθήκες. Αυτή η αγωνιστική πνοή του 2020 θα αφήσει κάτι θετικό για το 2021. Ε, νομίζω ότι ε, υπάρχει μια μια τάση γενικά στον καλλιτεχνικό κόσμο να, αντι, να αντιλαμβάνεται πια ότι είναι αβοήθητος. και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καλό με την έννοια του ότι είναι ανυπεράσπιστος ε, ως μονάδα. Δεν μπορεί να δράσει ως μονάδα και είναι πολύ λίγοι οι φορείς που μπορούν να υπερασπιστούν το έργο του, την προσωπικότητά του, την καλλιτεχνική του και την ατομική υπόσταση ε, μέσα στον χώρο της αγοράς. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ε, που σημαίνει ότι Όλο και περισσότερο θέλω να ελπίζω, αλλά βλέπω κιόλας ότι οι καλλιτέχνες στρέφονται προς μία μαζική ε, πρακτική ας πούμε και ε, ενεργοποίηση και πιστεύω ότι θα είναι ε, μία ε, δραστήρια ας το πούμε και έντονη χρονιά το 2021 ούτω ώστε αυτές οι διεκδικήσεις να γίνουν, να πάρουν μία μορφή λίγο πιο συγκεκριμένη και πολύ περισσότερο μαζική. Τι εννοείς όταν μιλάς για τέχνη και αγορά? Ε, γενικά ο πολιτισμός τα τελευταία χρόνια μέσα σε ένα πλαίσιο ας πούμε νεοφιλελεύθερης ε, προοπτικής και επιλογών των κυβερνήσεων ανεξάρτητα από το από την ατζέντα που έχει η κάθε κυβερνήση, ε, γενικά ο πολιτισμός ανακαλύφθηκε ως ένας χώρος επανακ ε, ανακαλύφθηκε ως ένας χώρος ο οποίος έχει αρκετό οικονομικό αρκετό οικονομικό ενδιαφέρον για αυτές τις οικονομικές συνθήκες. Και αρχίζει να γίνεται υπερβολικά εμπορευματοποιημένος. Είτε μέσα από την ομοθεσία, είτε μέσα από τον τρόπο διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων, είτε από την δυνατότητα που του παρέχουν οι κυβερνήσεις να ε, φεύγει ο από το σχήμα το ατομικό του καλλιτέχνη και να υποχρεώνεται να μπει σε εμπορικά σχήματα, ε, οι οικονομικές μονάδες να είναι πια εταιρείε που σημαίνει μία συμπίεση του καλλιτεχνικού κόσμου και χειραγώγηση του δημιουργικού έργου, του καλλιτεχνικού έργου και του ίδιου του καλλιτέχνη από άλλα σχήματα.